των φοιτητών, όσο και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας. Το διαχρονικό πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών γίνεται οξύτερο από το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του νοικίου και την χαμηλή προσφορά λίγο πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά. Λόγω μάλιστα του αυξημένου κόστους της ενοικίασης, μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες των δημοσίων πανεπιστημίων, με τις αιτήσεις να είναι διπλάσεις από τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων. Λαμβάνουμε περίπου τον διπλάσιο αριθμό αιτήσεων από ότι η χωρητικότητα, η δυναμικότητα των εστιών, δηλαδή περίπου 400 αιτήσεις κάθε χρόνο για 208 δωμάτια. Για ένα φοιτητικό πληθυσμό των 7.000 περίπου. Επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τη φοιτητική μερίμνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναμένεται με την αποπεράτωση της δεύτερης φάσης των φοιτητικών εστιών, η οποία θα προσφέρει επιπλέον 700 θέσεις σε φοιτητές. Μέχρι ωστόσο να ολοκληρωθεί σε 4 έως 5 χρόνια από πλευρά τους εκπρόσωποι των φοιτητών, διεκδικούν άμεση στήριξη των όσων πληρούν κριτήρια διαμονή σε εστία, αλλά δεν έχουν εγκριθεί λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων. Το πρόβλημα τούτο παρατηρείται στις δύο μεγάλες επαρχίες, στη Λευκοσία και στη Λεμεσόν, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα αυξημένο στη Λεμεσόν. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια άνοδος στα ενοικία, με πολλούς φοιτητές να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα γιατί δεν βρίσκουν σπίτι. Εμείς ως προευθυγοί τοποθετηθήκαμε ούτω ώστε οι φοιτητές να πρέπει να στηριχθούν από το κράτος μέσω την αύξηση των επιδομάτων που υπάρχουν γύρω από τη φοιτητική μέρημνα, για να μπορούν ακριβώς να ανταπεξέλθουν. Με τους φοιτητές παράλληλα να απευθύνουν έκκληση προς τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, όπως μειώσουν τις τιμές για τους φοιτητές. Την ίδια ώρα, τα αρμόδια τμήματα των πανεπιστημίων κάνουν προσπάθειες μετριασμού του προβλήματος μέσω περαιτέρω στήριξης των φοιτητών. Επιτάπητος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως ήδη υλοποιείται στο ΔΕΠΑΚ, τίθεται πρόταση στήριξης εξώτων ενοικίου. Θα ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μερίμνας σχετική πρόταση προς το Πανεπιστήμιο και στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων, την έναρξη των μαθημάτων, θα ξέρουμε την τελική απόφαση για να μπορέσουμε και να την υλοποιήσουμε. Παράλληλα, στο ΔΕΠΑΚ υλοποιείται και το σχέδιο φιλοξενίας φοιτητών σε οικογένειες. Με 15 οικογένειες και 15 φοιτητές να έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε και άλλες.